tu vois. Καλή χρονιά να έχετε, να χαίρετε την οικογένειά σας, κυρίες και κύριοι. Επίσης. Να έχετε μόνο... Α, подожди. Да, Таня, я тебе позвоню. Таня, с фурну, что-то хочешь. Πες και τα παιδάκια αυτό που μου έλεγες. Να μεγαλώσετε. Να μεγαλώσετε τα παιδιά σας με χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα τέλειωσε τη βάρδια της στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Μαρούσι. Η ώρα είναι 10.30 το βράδυ. Τα τελευταία 5 χρόνια που εργαζόταν ως καθαρίστρια στους σταθμούς του ΙΣΑΠ, το πρόγραμμά της κάθε βράδυ ήταν το ίδιο. Άλλαζε τα ρούχα της από τη δουλειά, έπαιρνε το τρένο της επιστροφής και έφτανε στο σπίτι στα Πετράλωνα. Ο 12χρονος γιος της, Εμμανουέλ, κοιμόταν. Δεν το συναντούσε απόψε. Τους τελευταίους μήνες είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές να δουλέψει πρωινή βάρδια για να τον βλέπει πιο πολύ. Ήταν όμως μάταιο. Ανάμεσα στην Κωνσταντίνα και την εταιρεία που δούλευε υπήρχε ένας σκληρός, ακήρυκτος πόλεμος. Άλλωστε και η ίδια ήξερε ότι αν δεν ήταν συνδικαλίστρια θα είχε ήδη απολυθεί. Το τελευταίο μήνα ένιωθε ότι την παρακολουθούν. Είχε τηλεφωνήσει μάλιστα στη μητέρα της μέσα από το τρένο να την περιμένει στο σταθμό για να περπατήσουν μαζί μέχρι το σπίτι. Σήμερα δεν το είχε κάνει όμως. Το τρένο έφτασε στο σταθμό λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Κωνσταντίνα κατέβηκε και πήρε το δρόμο για το σπίτι. Σε 10 λεπτά θα ήταν εκεί. Στη συμβολή των οδών Τρώων και Δριοπών, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι, δύο άντρες έχουν στήσει καρτέλι. Ο ένας την ακινητοποιεί. Ο άλλος της ρίχνει πετριόλι. Καλή χρονιά να έχετε, να χαίρετε την οικογένειά σας, κυρίες και κύριοι. Τέσσερα ώρα ακούω στο όνειρα μου χτυπάει το τηλέφωνο. Σηκώνομαι και λέω μήπως και είναι στο όνειρα μου. Πηγαίνω μέσα να τη ψάχνω. Δεν είναι στο κρεβάτι της. Μόλις είδα και δεν είναι στο κρεβάτι της, τρελάθηκα. Τι πέρασε το μυαλό σου εκείνα? Πέρασε στο μυαλό μου και έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. 4.30 χτυπάει ξανά τηλέφωνο. Με ρωτάει η κυρία, είστε η μαμά της Κωνσταντίνα? Ναι. Έχει γίνει κάτι περιστατικό και όσο μπορείτε γρήγορα ελάτε στο Ευαγγελισμό. Παναγία μου, λέω, όταν άκουγα αυτό, νομίζω ότι δεν ήμουν αστυγή. Πήγαμε και με πήγε η προϊσταμένη εκεί που είναι η Κωνσταντίνα στο ντομάτιο. Δεν τη γνώριζα. Δεν μπορώ να το περιγράψω τι εικόνα έχω δει μπροστά μου. 49 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα, η Κωνσταντίνα βρίσκεται ακόμα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Ευαγγελισμού. Έχει χάσει την όρασή της από το ένα μάτι, το πρόσωπό της έχει καεί και οι γιατροί δεν ξέρουν ακόμα αν θα μπορέσει να δει ή να ξαναμιλήσει. Και ενώ η αστυνομία φαίνεται να μην έχει κανένα στοιχείο για τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης, στην επιφάνεια έρχεται σιγά σιγά η ιστορία μιας θεραλέας γυναίκας από τη Βουλγαρία, που όπως πιστεύουν οι δικοί της πλήρωσε εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ταξιδέψαμε στη Βουλγαρία. Μαζί μας ο Θοδωρής, αδελφικός φίλος και συμπατριώτης της Κωνσταντίνας. Οδηγός μας ένα χειρόγραφο σημείωμα από την ίδια μέσα από την εντατική του Ευαγγελισμού. Με τα ονόματα των πιο στενών φίλων της από την πατρίδα της. Ο πρώτος άνθρωπος που συναντάμε στο παγωμένο βέλικο Τέρνοβο είναι ο Ιβάν. Ο καθηγητής της Κωνσταντίνας στο Πανεπιστήμιο που σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία. Όταν το βράδυ μαζευτήκαμε στο σπίτι του Ιβάν και της Μαρίας, των ονών του γιου της Κωνσταντίνας, όλοι είναι αμήχανοι. Ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί στη φίλη τους. Щастие, което е според тя, идва колкото и странно да звучи, точно поради тези нейни качества, защото е отзивчива и внимателна към другите, в крайна сметка и като защитник на техните интереси. Сега сега όμως η παρέα χαλάρωσε. Το κόκκινο κρασί άνοιξε και τα στόματα άρχισαν να μιλούν για την Κότσε, όπως τη φώναζαν χαϊδευτικά. Μια γυναίκα που πάντα χαμογελούσε, που ήταν πάντα φωτεινή, που έβαζε λουλούδια στο τραπέζι και ζούσε σε ένα σπίτι πάντα γεμάτο με φίλους. Както каза Иван, думи за некролог. Просто
Това са ние хубави спомени, но наше чувство добро оставено от нея в сърцата ни. Нищо, че е далеч от нас. Казах и днес, значи годините, в които тя беше тук, това са годините на следването и най-трудните в икономическо отношение години за България. Какво да прави едно момиче, което е завършило висше образование, няма работа по специалността, която е завършила? А учителите получават тогава по 3 долара на месец. Просто убийствена ситуация. Намерила се, въпреки това, тя, понеже борбена и не се срамува от работа, каквато и да била работа. Намира се препитание, печелеше, ходеше до Румъния, нали така? Вземаше стоки, продаваше. Духовно. Никога. И в студеното време, когато пътуваме с автобуса, нали, когато отиваш на работа, защото сутрин в 8 трябваше на Сергията да застане, усмихата винаги, допожелателно. Спокойно. Спокойно. А между другото беше и добър търговец. Да. Краката ми са с защото това нещо да е по минус 20 градуса температура. А има нещо друго. И вечерта винаги, като завърши работния ден, отива, купи нещо за храна, за ядене, за вкъщи и доволна и щастлива, че е купила хляб, тречем салам или нещо друго, че осигурила храна. Такова жестоко. Ο Θοδωρής είναι και αυτός από τη Βουλγαρία. Με την Κωνσταντίνα όμως γνωρίστηκαν στην Ελλάδα το 2001. Τότε, και ενώ ο ίδιος δούλευε στο Ωνάσιος τεχνικός, μια κοινή φίλη τους φέρνει σε επαφή. Ο γιος Κωνσταντίνας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του και η επέμβαση που χρειάζεται δεν μπορεί να γίνει στη Βουλγαρία. Ο Θοδωρής κανονίζει κάποια ραντεβού με τους γιατρούς του Ωνασίου και η Κωνσταντίνα με τον πεντάχρονο τότε Εμμανουέλ έρχονται στην Ελλάδα. Η μάνα της μέχρι τότε δούλευε εσωτερική σε κάποιο σπίτι, αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι να νοικιάσουν ένα δωμάτιο, νίκησαν που να μπορούν να είναι όλοι μαζί. Και όταν το πήγα σε αυτό το σπίτι, ήταν μια τρόγκλη, πώς να σου πω, φοβήθηκα. Λέω, πού έχετε έρθει εδώ, ρε παιδιά. Λέει, εντάξει, τώρα έπρεπε αμέσως να βρω κάτι και αυτό ήταν που βρήκαμε. Και λέω, εδώ δεν κάνει να μένετε σε αυτό το σπίτι. Ήταν μια πολυκατοικία που ήταν ναρκωμανείς μέσα. Διάφοροι. Οι γιατροί στο Ωνάσιο της λένε ότι μπορεί να κάνουν την επέμβαση στο γιο της. Η Κωνσταντίνα όμως δεν είναι ασφαλισμένη. Βρίσκει δουλειά σε αποθήκες ενός σούπερ μάρκετ. Οι ώρες νυχτερινές και δύσκολες. Και η Κωνσταντίνα θέλει να είναι κοντά στο γιο της. Έτσι, τον Αύγουστο του 2003, κάνει αίτηση και προσλαμβάνεται εκεί που ήδη δούλευε η μητέρα της, στην Οικομέτ, την εταιρεία που έχει αναλάβει τον καθορισμό του ΙΣΑΠ. Την ίδια περίοδο στην Οικομέτ προσλαμβάνεται και μια συμπατριώτησά της, η Μάγια. Την Οικομέτ στην αρχή ήταν πάρα πολύ καλά. Και ήταν μια εταιρεία, στην αρχή έλεγα ότι είναι μια γερμανική εταιρεία, δεν είναι ελληνική, διότι δούλευε σαν ρολόι. Κάπως έτσι ένιωθε και η Κωνσταντίνα. Άλλωστε ήδη από το 2002 έχει γραφτεί στο σωματείο και έχει καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του καθαρισμού. Στο σωματείο η Κωνσταντίνα γνωρίζει και την Πλασία. Ερχόταν εδώ και στα διοικητικά συμβούλια που είχαμε ήταν, μπορώ να σας πω, άλλοι είπαν η Κωνσταντίνα ήταν πάντα εδώ. Και τους μάλωνε και όλους ότι δεν είστε συνεπείς. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο χαρακτήρας της κοπελιάς αυτής, οι γνώσεις και κυρίως τα οράματα που είχε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος το άρεσε να προσφέρει στους άλλους, να βοηθάει. Μπορεί να συναντήσει κάποιους στον δρόμο, όπως έχει συμβεί Βουλγάρες, παραδείγματος χάρη, που έχουν βρεθεί στην Αθήνα. Να τους φέρει στο σπίτι στο πρώτο διάστημα μέχρι να βρουν κάποια δουλειά, να τους βοηθήσει. Και έλεγα, αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το μάθει. Είναι έμφυτο. Σιγά σιγά η Κωνσταντίνα αρχίζει και νιώθει την Ελλάδα σπίτι της. Μετακομίζει με τη μητέρα και το γιο της σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και οργανώνει τη ζωή της ίδιας και του παιδιού της, όπως την έχει ονειρευτεί. Το παιδί ήταν το πάνω για αυτήν. Ήταν το κέντρο του σύμπαντος για αυτήν. Προσπαθούσε να μην το λείπει τίποτα. Αυτά που αυτή νόμιζε ότι είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση του, για τη μόρφωσή του, παραδείγματος χάρη, το αγόρισε κομπιούτερ. Βρήκε σχολή για πιάνο από τον Δήμο. Τα πράγματα όμως στη δουλειά αρχίζουν να αλλάζουν. Η Μάγια θυμάται ένα γενικότερο κλίμα βεβαιότητας, πρωτόγνωρο για τους παλαιότερους υπαλλήλους. Εντελώς ξαφνικά η μισθοδοσία αρχίζει να καθυστερεί. Κάποια ρεπό χάνονται και κάποια μεροκάματα δεν πληρώνονται ποτέ. Κάποιες γυναίκες αν αρχίζανε να το ψάχνουν
на επιμένουνε να τα παίρνουνε, σιγά σιγά αρχίζανε και φεύγανε, τους έχουνε απολύσει. Διότι είχε ένα ψυχολογική πίεση να μην κάνουμε κάτι για να μας διώχνουνε. Ένας φόβος άρχιζε, διότι μόλις φεύγει καμιά κοπέλα ακούγεται στις γραμμές ότι έφυγε αυτό το...